και ορισμένων συναδέλφων που σωστά το τοποθέτησαν, είμαστε εδώ για να κάνουμε τι? Να εκτιμήσουμε μετά από ένα χρόνο πραγματικής λειτουργίας εάν αυτά που προτείνουμε σήμερα μπορούμε να τα διορθώσουμε και να μειώσουμε το 100 αν χρειαστεί και να το φέρουμε στο 75 πρώτον και βεβαίως να ξανασυζητήσουμε ενδεχομένως και το 600. Σήμερα όμως ο βιολογικός πρέπει να λειτουργήσει και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό και θεωρώ ότι με αυτό που προτείνουμε συμβάλλουμε να λειτουργήσει ο βιολογικός. Γιατί αν το παραπέμψουμε στις καλένδες και σε αναβολή, εκτός των άλλων, πέρα από το ότι συμπολίτες μας σε άλλους βιολογικούς δεν θα γλιτώσουν τα χρήματα που πραγματικά πρέπει να τα γλιτώσουν, γιατί έτσι είναι το σωστό, και από την άλλη μεριά θα δημιουργήσουμε οι ίδιοι εμπόδια στη λειτουργία του. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Σας παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Κανένας δεν έχει το λόγο. Κανένας. Ο κύριος Μαργέλης έχει το λόγο να δευτερολογήσει. Κι εγώ. Δευτερολογία θα την εξαντλήσω στο πρώτο σκέλος της πρότασης της τροποποίησης. Το δεύτερο σκέλος συμφωνάμε. Δεν χρειάζεται να πω άλλη κουβέντα. Ξαναλέω και πάλι ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει μία λογική. Και αυτό σας παρακαλώ ξαναδείτε. Δεν έχει καμία λογική. Όπου υπάρχουν φρεάτια, γιατί ο κανονισμός είναι για όλη τη Λευκάδα, στη Βασιλική, στον Αγίο Νικήτα, παντού, στον Ιδρύο, όπου υπάρχουν φρεάτια, λέμε δεν θα πληρώσει τίποτα. Και όπου δεν υπάρχουν φρεάτια, θα πληρώσει 600 ευρώ. Δεν είναι σωστό, λέω. Στον Ιδρύο, ας πούμε τώρα, πού γίνανε φρεάτια, κατά κανόνα, γίνανε στο πρωτεύον δίκτυο, στο τριτεύον δεν έγινε δίκτυο καθόλου. Υποθέτω ότι γίνανε εκεί που είναι πιο πυκνακτικημένες περιοχές. Υπάρχει κάποιος λοιπόν που δεν του κάνανε φρεάτια. Αυτός που δεν του κάνανε φρέα τον βάλουν να πληρώσει 600 ευρώ. Να πληρώσει 200 που πληρώσαν και οι άλλοι, αποφασίσαμε. Λοιπόν, γιατί επιμένετε σε αυτό το πράγμα? Και πού εμποδίζει αυτό το να λειτουργήσει ο βιολογικός? Αυτοί θα συνδεθούν αύριο το πρωί και θα πληρώσουν που δεν έχουν φρεάτια? Εδώ λέμε δεν θα συνδεθούν αυτοί που έχουν φρεάτια. Και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε αυτούς, να τους βάλουμε προθεσμίες, ποινές, είπε ο κύριος Δήμαρχος. Κύριος Πυθό όμως, για να συνδεθούν αυτοί. Από πού προστοκούμε λοιπόν εμείς να συνδεθούν αυτοί που δεν έχουν φρεάτια, που προφανώς είναι μακριά από, αυτού, από εκεί περιμένουμε να πάρουμε λεφτά λοιπόν εμείς 600 ευρώ από αυτούς για να λειτουργήσει ο βιολογικός? Όχι βέβαια. Εμείς θέλουμε όμως να λειτουργήσει ο βιολογικός, διότι είπα και στην πρωτομιλία μου για το τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος θα υπάρχει, αναβάθμιση της περιοχής θα υπάρχει πραγματικά. Εντάξει. Γι' αυτό είπα εγώ, ναι, ας μην έχουμε τις μελέτες που χρειάζεται, ας είναι δοκιμαστικά, συνενώ να πάει το 75% να πάει 100. Αλλά το άλλο δεν έχει καμία λογική και δεν βοηθάει πιθανά. Απλά κάποιους δεν τους φτιάξαμε φρέτη, τους τιμωρούμε στο μέλλον, όταν θα θελήσουν να συνδεθούν αυτοί, να πληρώσουν 600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή και αυτό το χρόνο δεν μπορείτε να μας φέρει τίποτα στα έσοδα του Δήμου για να μας βοηθήσει στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Δεν συμβάλλει λοιπόν στην λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, δεν φέρνει έσοδα και είναι και μια αδικία τεράστια για αυτούς που δεν τους φτιάξαμε φρεάτια, είναι στα παίξω δηλαδή, να σου βάλουν να πληρώσει και 600 ευρώ. Να βάλουμε λοιπόν ενιαίο τέλος 200 ευρώ σε όλο τον κόσμο. Ενιαίος Δήμος είμαστε. Και ίσα αντιμετωπίζουμε όλους τους δημότες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαργέλη. Ο κύριος Αραβανής, να δευτερολογήσει. Κύριε Δημαργέ, καταρχήν Γιώργο μου συγχωρείς για την ένταση προηγουμένως, έτσι. Κύριε Δήμαρχε, προσπαθώ να όχι να σας βάλω, να μπείτε, αν θεωρείτε σωστό, σε μια λογική την οποία δεν ξέρω αν εγώ την δίνω να καταλάβετε καλά, ας πούμε. Είπατε ότι διαχειριζόμαστε έργα. Τα έργα δεν τα διαχειρίζεστε απλώς. Αυτά που βρήκατε εννοώ. Φυσικά δεν γίνεστε εσείς δύο μήνες που κάνετε τα έργα, η μη τελή, η ατελή, όλα είναι χάλια, όλη η Λευκάδα είναι χάλια, με ατέλειες, με κακοτεχνίες κλπ. Και όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο και μας έρουν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στη Λευκάδα,
και τα μετακινούμε μονίμως, φέρουμε τους πολίτες στο προσκήνιο και λέμε εκείνο το τέλος, το Α, το Β. Δεν βάζουμε τη λογική να πούμε ως Δήμος αρχή, γιατί έχετε μεγάλη αρχή, εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο από όσο φαντάζεστε, σαν προηγουμένως να λέτε ότι δεν είμαστε, για ποιο θέμα δεν θυμάμαι, δεν είμαστε αρμόδιοι, είναι αλουνού, όχι, για όλα είστε κύριε Δημάρχη. Για όλα, και για την περιφέρεια, ο Δήμος είναι δικό σας. Δικό σας εννοώ της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, τα έργα λοιπόν δεν τα διαχειρίζεστε απλώς, είστε υποχρεωμένος να τα βελτιώσετε και να τα διορθώσετε. Δεν είναι απλή διαχείριση έργων. Όπως τα βρήκατε, να τα διαχειριστείτε. Τότε ευχαριστώ. Τι αρχή είστε? Τι Δημοτική Αρχή, τι το νέο θα εμφανίζετε? Είναι να εντοπίσετε τις ατέλειες, τις κακοτεχνίες και να τις διορθώσετε. Άρα λοιπόν δεν διαχειρίζεστε απλώς έργα προηγουμένων, εντοπίζετε και κακοτεχνίες και ατέλειες και ημιτέλειες και κάνετε καλές μελέτες, σωστές μελέτες και ανάλογα παίρνετε τα μέτρα που πρέπει. Ακούμε, έχετε 27 μηχανικούς. Με 27 μηχανικούς, επειδή έχω κάνει όμιλο και τεχνική εταιρεία, ας πούμε, και έχω χτίσει ό,τι έχω χτίσει, με 27 μηχανικούς φτιάχνω τη μισή Ελλάδα. Και εσείς λέτε, δεν έχω προσωπικό. Είναι πολύ το προσωπικό των 27 μηχανικών. Αρκεί να μπείτε στο πνεύμα, ας πούμε, κι εσείς, ξέρω, λίγος ο χρόνος, και να τους οργανώσετε όπως πρέπει. Και όταν λέτε ότι εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε κάτι σχετικό, είναι ειδικοί, αυτή είναι η ικανότητα του ηγέτη, να διαλέξετε τους κατάλληλους συμβούλους. Λοιπόν, και τελειώνω. Ήθελα να μου πείτε για αυτό το περίφημο βιολογικό. Και κάποια στιγμή, όχι σε συμβούλιο ενδεχομένως, να με καλέσετε προσωπικά και να μου εξηγήσετε, γιατί από την πρώτη μέρα του συμβουλίου ακούω για το βιολογικό του ελωμένου και επειδή τυχαίνει, έτυχε να έχω μια εμπειρία από βιολογικούς, να με καλέσετε προσωπικά και να μου πείτε, να μου εξηγήσετε ή εσείς με ένα τεχνικό σας, ποιο είναι το πρόβλημα αυτού του έργου. Να το καταλάβω κι εγώ, να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, να φέρω και άνθρωπο αμυστή, μόνο το φαγητό θα βάλουμε, να μας βοηθήσει επιτέλους να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μονίμως λέμε για τέλη, για συνδέσεις, για 200, για 75, για αυτά, επειδή πρέπει να λειτουργήσει ο βιολογικός. Τι έχει αυτός ο βιολογικός? Τι νομίζετε, διαστημόπλαιο νομίζετε ότι είναι? Τίποτα δεν είναι. Ένα απλό έργο είναι. Σας παρακαλώ λοιπόν, και οι άλλοι επικεφαλείς αν θέλουν μαζί όλοι, αλλά εμένα προσωπικά θα ήθελα να με ενημερώσετε με τον τεχνικό σας τι ακριβώς είναι αυτό το πρόβλημα που κάθε φορά μας φέρνει στο σημείο να λέμε τα τέλη του ελωμένου και τα τέλη του ελωμένου και τα τέλη του ελωμένου, ας πούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραβανή. Η κυρία Σταματέλου έχει το λόγο. Κύριε Ραβανή, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα του βιολογικού ή του Δήμου Ελωμένου, γιατί η ίδια λογική διαχέεται και στους άλλους Δήμους και στις άλλες δημοτικές ενότητες και εντός της Λευκάδας. Δεν είναι μόνο ο Δήμος. Απλά εκεί πέρα τυχαίνει να πρέπει να λειτουργήσει τώρα. Αύριο θα έρθει και σε κάποιο άλλο έργο. Γιατί αυτό μπορεί να το παρέλαβε η Δημοτική Αρχή και να πρέπει να το λειτουργήσει. Κανένας δεν αρνείται ότι πρέπει να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός. Αλλά άλλα έργα θα ξεκινήσουν με την ίδια Δημοτική Αρχή. Και η λογική μέχρι στιγμής σε αυτά τα θέματα που έρχονται, που αφορούν, πώς να το πω, ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι ενιαία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στον Ιδρύ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και για να βγαίνουν και τα συμπεράσματα για το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και για το τι εξυπηρετεί μάλλον ή που έχει φτάσει να λειτουργεί κάθε Δήμος και ουσιαστικά υπηρεσίες και έργα που είναι πρώτης ανάγκης για τους δημότες, για τους εργαζόμενους, για τις οικογένειες που μένουν στο νησί, να πρέπει να φτάνουν σε αυτό το σημείο και να μοιράζονται ξανά και ξανά τα κόστη για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την κατασκευή ή οτιδήποτε άλλο.
Η αλήθεια είναι ότι η θέση μας είναι αυτή που είπα πριν. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Απλά αφού υπάρχει δευτερολογία και επειδή ακούστηκαν πολλές μεγάλες κουβέντες, να πω ότι με βάση την τοποθέτηση και τις απαντήσεις που έκανε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι χθες η ανάγνωση του κανονισμού ίδρυυσης αποχέτευσης, κύριε Δήμαρχε, ήταν, λέγατε, ότι τα 600 και ήταν και η δικαιολογία της υπερψήφισής του από την παράταξή σας. Ότι τα 600 ευρώ που γράφει στο άρθρο 11 του κανονισμού αφορούσαν συνδέσεις εκτός δικτύου. Αυτή ήταν η αιτιολογία σας. Σήμερα όμως έρχεστε να πείτε ότι παίρνετε την πρωτοβουλία να το διορθώσετε επειδή αφορά όλες τις συνδέσεις. Είναι μια ανακολουθία, για να μην πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω, είναι η ουσία της τοποθέτησης που κάναμε πριν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Τελειώσατε. Ναι. Κύριος Γιγόρης. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη διευκρίνηση. Συγκεκριμένη. Εγώ πρότεινα να ψηφιστεί από το Συμβούλιο με πρόταση να γραφτεί δαπάνη διακλάδους και σύνδεση προς τον αγώ αποχέτευσης ανταποδοτικό τέλος και ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Τέλος. Καμία. Προτείνεται να συμπληρωθεί με τη φράση όπως την έχετε εσείς. Διευκρινίζεται όπως την έχετε και ταυτόχρονα. Να συμπληρωθεί από κάτω ότι διευκρινίζεται σε περίπτωση που υπάρχει περισσότερες του ενός διακλαδώσεις, αναμονές, περισσότερες της μία αναμονές, το κόστος να μοιραστεί. Δηλαδή τα 200 ευρώ να μοιραστούν. Άμα είναι δύο αναμονές, 100 κάθε ιδιοκτήτης θα συζητηθεί. Γιατί είπαμε ότι τα 200 ευρώ ήταν τελικά το κόστος, αφού το σχετίσατε εσείς το κόστος με τη μία επιλέξιμη δαπάνη, τα 200 ευρώ είναι συγκεκριμένα. Αυτά είναι. Τόσο κοστίζει πραγματικά ένα φρέατο για να κατασκευαστεί με τη διακλάδωση. Αν πάρουμε τα μηχανήματα του Δήμου, ένα εργάτη του Δήμου να κάνει διακλάδωση, τόσο τσχίζει, 200 ευρώ. Ως μηχανικός, να μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και 200 μέτρα που πρέπει να γίνει φρέατο. Μίλες αυτό που βολεύει. Όχι. Την άποψή σου, τα 40 μέτρα. Ποια 40 μέτρα. Ένα καινούργιο φρέατο. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μιλήστε, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Συγγνώμη, Κώστα, σου διακόπτω, αλλά κάνεις ένα ερωτησμό. Τον έκαναν κι άλλοι. Λες. Εκτιμώ ότι θα είναι γύρω στα 200 το κόστος. Τεχνικά. Ναι, εκτιμώ. Τόσο. Δεν διαφωνώ με την τεχνική σου άποψη. Αλλά τι λες ταυτόχρονα, γιατί θα είναι 40 μέτρα παραπέρα, ας πούμε, το καινούργιο φρεάτιο που θα πρέπει να φτιαχτεί. Εγώ λέω. Δεν λέω αυτό, όχι, δεν λέω αυτό. Μα αυτό το είπανε κι άλλοι. Δεν λέω εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό. Το φρεάτιο είναι 150 μέτρα παραπέρα. Μάλλον. Πάω κι εγώ με έναν ακραίο τρόπο. Το κόστος θα είναι 200 ευρώ. Όχι, δεν είπα αυτό. Yeah. Δεν είπα εγώ πουθενά αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι συγκεκριμένα στο άρθρο 5 υπάρχει συγκεκριμένη, λέει ότι η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στον ιδιοκτήτη και ανέχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Είναι αποκλειστικά για το φρεάτιο και διακλάδος. Τίποτα άλλο. Όχι για τον αγώ που περνάει. Φρεάτιο και διακλάδωση. Ανάλογα με το πλάτος που είπε η κυρία Μαριάννα. Δεν είναι για τον αγώ αν θα είναι σε 100 μέτρα. Ο αγώ περνάει από τον δρόμο. Όχι για το κάθετο. Κατά μήκος της οδού περνάει ο αγώ. Έτσι μπράβο. Και σε επεκτάζει. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, κύριε Μαργέλη, εγώ την πρόταση που κατέθεσα, επειδή δεν ήσταν εδώ να μίλαγα, είπα ότι να μην να αλλάξει ο κανονισμός στο 75% το β' μέρος της σύγκρισης. Να παραμείνει 75% για όλους τους δημότες. Αυτό είπα. Και αυτό καθήνα και πάλι. Λοιπόν, και συγγνώμη. Να αλλάξει και το άρθρο 5 και το άρθρο 5 του κανονισμού που μιλάει για 600 ευρώ για τα φρεάτια που λέει δαπάνη κατασκευής χρονιτός ιδιοκτήτη και ανέχεια στο ποσό των 200 ευρώ. Αυτό. Όχι. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για να μπούμε σε ψηφοφορία ας πούμε και μήπως έγινε καμιά παρεξήγηση. Πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση όμως. Ναι, εγώ δεν έχω να μιλήσω άλλο. Η πρόταση η δική μας είναι ξεκάθαρα 200 ευρώ. 200 ευρώ επειδή ψηφίστηκε από την πλειοψηφία προχθές. Είχαμε πει 100. Αλλά υπησυρχόμαστε στη λογική της πλειοψηφίας, πια και έγινε πράξη. 200 ευρώ για το πρώτο σκέλος και 75% για το δεύτερο σκέλος. Αυτή είναι η πρόταση δική μας. Και να μπει σε ψηφοφορία. Εντάξει. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος να δευτερολογήσει. Με 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω να απαντήσω σε κανέναν από όλα αυτά.
προφανώς αρκετά ήταν και σωστά. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πρότασης, να το αποσαφημίσω, το είπα και προηγούμενα, πριν κάνει την τοποθέτησή μας. Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας και έθεσα ευθύς εξ αρχής το εξής γεγονός. Και το είπα πριν πείτε οτιδήποτε και πριν κάνετε πρόταση. Ότι είμαστε εδώ και αναλαμβάνω και προσωπικά την ευθύνη για αυτό που λέω, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, να ξαναδούμε αν χρειαστεί το 100 που προτείνουμε να το κάνουμε 75, εδώ είμαστε για να το ξανακάνουμε, και το 600 να το επανεξετάσουμε. Εμείς όμως, η πρότασή μας, που με πρωτοβουλία μας ξαναλέω ήρθε, προβλέπει και το 600 του Νηδριού που ήταν ψηφισμένο, το κάναμε 200, και τώρα με αυτή την ιστορία, τη διευκρίνηση δηλαδή στον κανονισμό που κάνουμε για τα εξωτερικά και μόνο φρεάτια, συμπολίτες μας θα πληρώνουν 0 ως προς το συγκεκριμένο τέλος της σύνδεσης. Εδώ είμαστε λοιπόν και συλλογικά μετά από ένα περίπου χρόνο να έρθουμε ξανά να ξαναδούμε και το 75%, δηλαδή το 100 να το κάνουμε 75 τότε αν χρειαστεί και εφόσον η ανταποδοτικότητα με αυτά που είπα μπορέσει και βγει λόγω αύξησης πραξιμότητας, και εδώ είμαστε να ξαναδούμε και το 600. Διότι πρέπει να δούμε κάποια πράγματα και στην πράξη πώς λειτουργούν σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη και όχι με τα λόγια. Κύριε Δημαρχέ, μην το κάνετε σαν το ένφια. Σε παρακαλώ, έτσι. Κύριε, παρακαλώ τώρα. Μα είναι λάθος η σκέψη. Είναι λάθος. Σε παρακαλώ. Θα τραβήξετε. Κανένας δεν έχει το λόγο. Ο κύριος Σέρβος να κλείσει το θέμα. Σας παρακαλώ. Δεν θα το κάνουμε διάλογο παραπέρα. Νομίζω ότι συζητήθηκε αρκετά. Ο κύριος Σέρβος να κλείσει το θέμα. Είμαι 70 μέτρα από το κεντρικό το δρόμο. Θα τιμωρηθώ με 600 ευρώ μετά από 4 χρόνια. Ερώτηση. Εδώ είμαστε να το ξαναδούμε, είπα. Είμαι 70 μέτρα 80, ρώτησε την κυρία Παπαρίζου και δεν μπορώ να συνδεθώ. Θα συνδεθώ αργότερα όταν θα γίνει πράξη εφαρμογής και θα περάσει κάποιος δρόμος. Θα τιμωρηθώ με 600 ευρώ. Γιατί δεν γίνεται 200 ευρώ να ξεκαθαρίσει, να αλλάξει το άρθρο 5, το άρθρο 11 για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, προσδόν, λοιπόν, να απαντήσω κατευθείαν εγώ στον Ποσειδώνα κλείνοντας. Προχθές ήρθαν κάποιοι στο γραφείο εδώ, στο γραφείο μου στο Δήμο και μου ζητήσαν να συνδεθούν στην απογοήτευση. Δεν περνάει δίκτυο από εκεί. Ποιος θα φτιάξει το δίκτυο να συνδεθούν? Ο Δήμος. Είναι εντός σχεδίου. Με ποιο πρόγραμμα? Μόνο με τα εκτός σχεδίου. Μόνο πληρώνοντας, αφού δεν υπάρχει μέχρι εκεί δίκτυο, την επέκταση του δικτύου. Γιατί όταν θέλουμε να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση στη ΔΕΗ, κανείς δεν είπε στη ΔΕΗ, δεν θέλω να πληρώσω την κολόνα. Όλοι την πληρώνουμε. Για εκτός σχεδίου. Εντός σχεδίου, με συγχωρείς Κωστά. Εντός σχεδίου, όταν γίνεται. Τώρα, να κλείσουμε ή να το. Γιώργο, σε παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω για μισό λεπτό? Όχι, τώρα. Τώρα δεν νομίζω. Διαδικαστικά δεν νομίζω. Σας παρακαλώ, δεν έχει κανένα το λόγο. Μιλάει ο κύριος Σέρβος. Με συγχωρείτε, μου έδωσε πάρα πολύ να πει μια κουβέντα. Όχι, όχι, εντός σχεδίου είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το κάνει το έργο. Λοιπόν, είναι ξεκαθαρισμένη η κατάσταση. Έτσι. Για εκεί που δεν υπάρχουν διακλωδώσεις και φρεάτια, είναι σαφές. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο το, με τα 75%, εδώ, εντάξει, αν υπάρχει πρωτοτυπία επανελλήνια ή παγκόσμια, δεν ξέρω πώς το λέμε, υπάρχει, ναι, στη Λευκάδα. Τα πολλά τιμολόγια ίδρυσης. Αλλά όπου ευνοεί τον κάποιος, να έχουμε πολλά. Εκεί που δεν μας ευνοεί. Παντού υπάρχουν πολλά. Που και πάλι. Δεν απευθύνθηκα προσωπικά σε κανέναν. Δεν νομίζω να. Παντού. Τονίζω ξανά ότι το 100% είναι 25 λεπτά για το Δήμο Ελωμένο. Για τη Δημοκρατία του Ελωμένου. Το 75%. Το 75%. Δεν σε διέκοψα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το 75% για τη Δημοκρατία του Ελωμένου σε 32 λεπτά. Και δεν είναι κεκτημένο η αποχέτευση.
Δεν υπήρχε, δεν προϋπήρχε ποτέ, ούτε στη Βασιλική, ούτε στον Ιδρύο, ούτε στον Ιδρύο. Εμείς θα φτιάξουμε. 200%. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε στην λειτουργία του. Θα το δούμε στην λειτουργία του. Δεν παίρνουμε προσωπικά, είπα. Δεν μπορούμε να Πρόεδρε, σε παρακαλώ τη διαδικασία. Εκεί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επιβληθεί η διαδικασία. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λίγο σεβασμό ο ένα τον άλλο. Τώρα, για την απόφαση, στην εισήγηση. Η τελική πρόταση, με δεδομένο ότι η τιμή χρέωση ανακυβικών μέτρων νερού στη δημοτική ενότητα Λαμβάνου είναι πολύ χαμηλή και οι πιθανές συνδέσεις αποχέτευσης κατά τα πρώτα έτσι θα είναι λιγότερες από τις μισές συνδέσεις σύνδρευσης, δηλαδή λιγότερες από 1.300, και προκειμένου να καλυφθεί ανταποδοτικά το μέρος της λειτουργικής δαπάνης αποχέτευσης, έχουμε διαγράφω το κατά και το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος. Και μένει ανταποδοτικά το μέρος της λειτουργικής δαπάνης αποχέτευσης. Το διάβασα. Και προκειμένου να καλυφθεί, όπως το λέει ο Κώστας, η ανταποδοτικότητα, προτείνουμε να διαφερεθούν εκείνα για τυπικούς λόγους για την αποκεντρωμένη. Ξαναλέω, το διαβάζω. Θα στο δώσω, Νίκο, συγγνώμη. Και προκειμένου να καλυφθεί η ανταποδοτικότητα, τελεία, προκειμένου. Και συνεχίζει το κείμενο όπως είναι. Είναι μεταξύ στο τέλος της δεύτερης, της πρώτης και στις αρχές της δεύτερης σελίδας. Προτείνουμε τροποποίηση παραγράφου 2 κτλ. Ειδικά για τη δημοτική ενότητα Λαμβάνου, το ανωτέρω ποσοστό να γίνει 100%. Συμπλήρωση στο τέλος. Η επιπλέον δαπάνη 194.173 ευρώ που προκαλείται στο σύνολο της υπηρεσίας σύνδρευσης αποχέτευσης εξισορροπείται με το προσδοκόμενο έσοδο και δεν θα διαταράσσεται η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας το σύνολό της. Αυτό πάλι για να αποκεντρωμένη, έτσι. Η ανταποδοτικότητα δεν είναι, κυρία Μαργέλη, εδώ στο συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται ανάλυση ανταποδοτικότητας, γιατί είναι τροποποίηση κανονισμού. Καταλάβατε. Έχετε δίκιο στο άλλο, γι' αυτό και είχαμε ανάλυση κόστους για το κοινωνικό. Αλλά εδώ έχουμε τροποποίηση κανονισμού και δεν χρειάζεται ανάλυση ανταποδοτικότητας. Παρακαλώ να ακούσουμε τις άλλες προτάσεις που θα μπουν για ψηφοφορία. Έκανε ο κύριος Αραβανής πρόταση να ισχύσει 200 για όλους και 75%. Υπάρχει άλλη πρόταση για ψηφοφορία. Συγγνώμη, έχω κάνει... Για τις προτάσεις, πήρω, για τις προτάσεις. Όχι, δεν μην επεκταθούμε. Πρόεδρε, συγγνώμη, έχουμε κάνει πρόταση από την πρωτολογία. Θα την πείσει τώρα, γι' αυτό λέω να την πείτε ξανά για να γίνει ψηφοφορία. Κύριε Μαργέλη, πρόταση αν έχεις να κάνεις. Με το θέμα ξανά. Μισό λεπτό μπορώ να έχω και να πω αυτό το μισό. Μισό λεπτό. 30 δευτερόλεπτα με το χρονόμετρο. Δεν είναι το θέμα το χρονόμετρο. Κάνουμε προτάσεις τώρα. Δεν ξανανοίγουμε το θέμα. Δεν ανοίγουμε το θέμα καθόλου. Αλλά παιδιάς με ώρες ατέλειωτες εδώ πέρα. Θέλω όλους παιδιάς να συνοηθούμε. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας κάνουμε ένα βήμα. Και λέμε ναι να συμφωνήσουμε σε αυτό που διαφωνούν οι δικοί σας σύμβουλοι. Και εσείς δεν κάνετε ένα βήμα σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία λογική και δεν μπορεί να σας φέρει έσοδα. Δεν μπορεί να συμβεί κανένας να έχει φρεάτιο αύριο το πρωί. Και έρχεται σε απόφαση με αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ότι είναι πρόθυμος ένα χρόνο να κάτσουμε να το ξαναπαιδιάσουμε. Αφού είναι πρόθυμος ένα χρόνο να κάτσουμε να το ξαναπαιδιάσουμε, γιατί να το επιβάλλουμε τώρα, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα κανένα. Απλά κοινωνική αναστάτωση δημιουργεί, χωρίς λόγο δηλαδή. Αφού είναι και δέχομαι ότι είναι ειλικρινής αυτό που λέω, σε ένα χρόνο να το ξαναπαιδιάσουμε. Άλλωστε αυτή την έννοια έχει να βουδιάσουμε 10 ώρες εδώ πέρα. Κάπου να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να συμφωνούμε. Αφού δεν δημιουργούμε πρόβλημα. Αυτό θα πω. Αν δεν το θέλετε όμως. Εντάξει, η πρόταση η δική σας είναι αυτή που είπε ο κύριος Αραβανής, 275%. Με αναγκάζεται λοιπόν, να συμφωνήσουμε την πρόταση του κύριου Αραβανή, δεν θέλω, γιατί δεν βοηθάτε τη διαδικασία να πω. Πώς σας το πω. Λοιπόν, άλλη πρόταση. Την πρόταση. Την πρέπει να την πω τρίτη φορά. Ναι, να την πεις άλλη μια φορά για να την βάλουμε σε ψηφοφορία τώρα αμέσως. Τρίτη φορά. Την είπες, αλλά πρέπει να την ακούσουμε. Εσύ μου και να την ψηφίσω. Λοιπόν, η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του κανονισμού αποχέτευσης έχει ως εξής.
Δαπάνη διακλάδωση και σύνδεση προς τον αγωγό αποχέτευσης. Είναι ανταποδοτικό τέλος και ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Τέλος. Διευκρινίζεται ότι η διαπάνη αφορά συνδέσεις που θα πραγματοποιηθούν εκτός του φυστάμενου δικτύου όπου δεν υπάρχουν αναμονές και όχι για αυτές που έχουν κατασκευαστεί διακλαδώσεις και φεράτια. Για παραπάνω των μία αναμονές, το ποσό θα ισομοιράζεται να μοιραστεί. Ωραία. Έτσι. Εντάξει. Ταυτόχρονα, τροποποίηση του άρθρου 5, ναι, ναι. Του άρθρου 5, όπου λέει ότι η διαπάνη κατασκευής χρεώνεται στον ιδιοκτήτη και αν έχει το ποσό των 600 ευρώ να διορθωθεί και να γίνει 200 ευρώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Καμία τροποποίηση του άρθρου. Εντάξει. Εντάξει. Όπως την έχεις, τη δίνεις στον Νίκο. Ναι. Προχωράμε λοιπόν. Ποιοι ψηφίζουν την. Ναι. Ναι. Διαδικασία. Ξεχνάτε ότι στο περασμένο συμβούλιο ψηφίσαμε. Εδώ όλοι ψηφίσαμε. Τα 600 ευρώ εκτός και τα 200 εντός. Πώς θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τώρα. Δεν πρέπει να φέρουμε. Όσοι ψήφισαν. Όσοι ψήφισαν. Ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε, όχι από εσά. Κακώς ψηφίστηκε. Κακώς ψηφίστηκε. Είναι κανονιστική να, απόφαση. Να πω κάτι. Να θα πει, θα τελειώσει. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να φέρουμε αυτή την απόφαση να την ακυρώσουμε πριν. Τι λέτε. Πώς δεν ψηφίστηκε. Τι λέτε. Ήταν σε αυτό και το πήραν πίσω. Όχι. Καλά. Ίσα-ίσα δεν θυμόσαστε. Και να σα πω και κάτι. Στην πρότασή μου, αυτή στον Ιδρύ θα πάει 70 ευρώ η κατασκευή. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Μαρκού, προχωράμε στην ψηφοφορία. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα σκέλος και ψηφίσει το άλλο. Αφού είναι δύο σκέλη. Μπορεί, ακούστε με λίγο. Είναι πολύ απλό γιατί έχετε και την εμπειρία και το ξέρετε. Εδώ έχουμε τροποποίηση κανονισμού. Τον κανονισμό και άρθρο του συγκεκριμένου. Δεν το κόβουμε σε άρθρο 11α και άρθρο 11β για ξεχωριστό. Μπορεί, τον κανονισμό δεν μπορεί να ψηφίσουμε ορισμένα άρθρα και ορισμένα άλλα. Θα σα πω πώ. Θα σα πω τη γνώμη μου. Πώ διαδικαστικά. Και εσεί που είστε και όλοι μα κρίνουμε. Η γνώμη μου λοιπόν είναι η εξή. Ότι εσείς μπορείτε να πείτε ότι εμείς, ενώ για το 100% ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο σκέλος της πρότασης. Που σημαίνει ότι το α δεν το ψηφίζετε. Τόσο απλό είναι. Αυτό δεν λέω και εγώ. Μα δεν μπορεί να πει ξεχωριστά όμως να βάλουμε την πρόταση α ξεχωριστά να κάνουμε την ψηφοφορία. Όχι την πρόταση, το σκέλος 1 μάλλον να γίνει. Και το σκέλος 2 ξεχωριστά. Δεν είναι σωστό να γίνει. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Σας λέω. Λέτε ότι ψηφίζετε μόνο το ένα από τα δύο σκέλη. Είναι και για εσάς. Επί της διαδικασίας. Θα ήθελα εγώ να παρακαλέσω το Δήμαρχο να προσχωρήσει στην άποψη της επιβολής τέλους των 200 ευρώ με την έννοια ότι δεν έχει καμιά σχέση με τη λειτουργία του ελωμένου, του βιολογικού. Δεν παράγει κανένα κόστος για το Δήμο, άμεσο. Έχει να κάνει με την ισοπολιτεία των πολιτών. Και νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση το να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε. Α, τα μικρόφωνα. Λοιπόν, εγώ είπα πριν πει οτιδήποτε ο καθένας ότι αυτά θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς να τα ξαναδούμε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας. Εγώ λέω λοιπόν προτείνω το εξής. Εγώ θα δεχτώ την έκκληση του κυρίου Κούρτη και την πρόταση τη δική σας. Και το 200 θα κάνουμε το 600-200 σε όλο το Δήμο γενικευμένα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όπως εγώ δεσμεύτηκα πριν και είπα ότι για τα 600 και για το 100% θα επανέλθουμε με βάση την εμπειρία που θα έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να δεσμευτούμε όλοι μας τώρα, αλλά κυρίως τότε, και να μην σαλτάμε, μην πηδάμε από το πρόβλημα, αυτό εννοώ, για να παρεξηγηθώ. Τότε λοιπόν, αν χρειαστεί να το ξαναδούμε, μην πει κάποιος ήρθε η Δημοτική Αρχή να κάνει αυξήσεις. Για να τελειώνουμε λοιπόν.
Για να τελειώνω με λέω και πάλι λοιπόν. Και στη λογική της σύνθεσης. Με επηρέασε πολύ ο Γιώργος ο Κούρτης. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς ψηφίζουμε για κανονισμό. Την όποια ενδεχόμενη διαφοροποίηση μπορεί να μας κάνει στον κανονισμό, θα τη δούμε και θα τη φέρουμε εδώ. Εννοώ το όποιο αντανακλαστικό σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση. Επομένως, να ψηφίσουμε ή πολύ μεγάλη πλειοψηφία τα 200 που... Και το 100%. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ. Κύριε Ζουριδάκη, σας παρακαλώ. Ξαναλέω. Η πρόταση η τελική είναι η εξής. 200 και 100%. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει στη μία περίπτωση η ανταποδοτικότητα 0,33 και στην άλλη 0,16 για τον κάθε πολίτη. Το άρθρο 5, επειδή επηρεάζεται ενδεχομένως και θα το εξετάσουμε, στο πρώτο συμβούλιο θα φέρουμε καινούργια τροποποίηση και του άρθρου 5 για να συνάδουμε. Σας παρακαλώ λίγο, μιλάω. Για να συνάδουμε και ενδεχομένως νομικά να το πω, γραφειοκρατικά να το πω, να ξανάρθουμε, να το ξαναδούμε ενδεχόμενα το άρθρο 5. Και νομίζω ότι θα έχουμε τη συνένεσή σας, αν χρειαστεί να το κάνουμε, στο επόμενο συμβούλιο. Πρόταση του Δημάρχου είναι 200 ευρώ. Και 100% χωρίς τροποποίηση του άρθρου 5 αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστείτε το εξετάσουμε στο επόμενο συμβούλιο. Λοιπόν, πρόταση υπάρχει, παραμένει. Ωραία, να ψηφίστε ρε παιδιά, εντάξει, ψηφίστε. Όχι, στον κύριο Πρόεδρο, να την βάλει. Παρακαλώ, εμείς υποχωρήσαμε σε αυτό. Δεν μπορείτε να υποχωρήσετε και εσείς να είναι ομόφωνη η πρόταση. Ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου. Υπάρχει κοινή πρόταση συνθετική όπως συνδιαμορφώθηκε μέσα από την κουβέντα. Και η διαφορά... Η τελική πρόταση είναι αυτή. Η τελική. Καλώς ορίζω που ο κύριος Δήμαρχος με πάει ώρες κουβέντα. Προσχώρησε σε αυτό που μετά, το καλωσορίζει. Να τελειώσουμε την ψηφοφορία και μετά μπορούν να υπάρξουν σχόλια πάνω στην ψηφοφορία. Λοιπόν, η πρόταση του Δημάρχου, η συνθετική πρόταση του Δημάρχου που έγινε μετά από προτάσεις του κυρίου Μπαργέλη, του κυρίου Γρηγόρη και όποιον δεν ξέρω ποιος άλλος, ποιοι ψηφίζουν τώρα την πρόταση του κυρίου Αραβανή. Πέντε, έξι, εφτά. Οχτώ. Εννιά. Τώρα θα αποφασίσω με ποιοι ψήφισαν για να το δούμε. Ναι. Νίκο, έχεις δει ποιοι ψήφισαν την πρόταση του κυρίου Αραβανή. Πες του να μπει μέσα. Πού πάει. Να τελειώσει ένα λεπτάκι η ψηφοφορία και μπορεί να πείτε να κάνετε ένα ψήφισμα. Ψηφοφλάχος λέω. Δεν κατάλαβα την ψήφισμα. Νίκο, τελείωσες. Οχτώ. Λοιπόν, ποιοι είναι Λευκό ή άλλοι. Και ο κύριος Γρηγόρης. Η πρόταση του κύριου Γρηγόρη παίρνει μία ψήφο. Και η κυρία Σταματέλου, τι ψηφίζετε, Λευκό, άκυρο, κατά, τι. Κατά. Κατά τίνος. Κατά όλο. Ούτε να πληρώνω 600 ευρώ, ούτε να πληρώνω 200 ευρώ. Ωραία. Εντάξει. Να πούμε να καταργηθεί το άρθρο του κανονισμού. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Τελείωσε η ψηφοφορία και προχωράμε στο επόμενο τρίτο θέμα.
να κουβεντιάσουμε το θέμα για το αγκυροβόλιο του δρόμου, το αγκυροβόλιο στη Βασιλική και να αναβάλουμε τα άλλα θέματα. Να κλείσει η συνεδρίαση αυτή και να ξεκινήσουμε την επόμενη για τον προϋπολογισμό. Εάν συμφωνείτε, να προχωρήσουμε απευθείας σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, θέμα πέμπτο, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μελέτης, βελτίωση, διαπλάτηση τμήματος υπάρχουσας δασικής οδού τρίτης κατηγορίας για μήκος 2.710 μέτρα μεταξύ των θέσεων Πόντι Αγίου Πέτρου και διασταύρωση οδού προς Άγιο Νικόλα Ονειρά, Δημοτικής Ενότητας Απολωνίων Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 169.322,55 ευρώ. Εισηγητής Χρήστος Κατηγόρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για το δρόμο πάνω από την Πόντι που με κατεύθυνση προς την Ιρά. Έχει συνταχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες για ενός δασολόγου, δεν θυμάμαι το όνομά του, αφορά τη διαπλάτηση του υπάρχοντος δρόμου με πλάτος καταστρώματος 5 μέτρα, την κατασκευή τριών τεχνικών έργων στις Μισχάγγιες κατά μήκος του δρόμου και το υλικό. Βέβαια τώρα αυτό εδώ είναι η μελέτη και προσπαθούμε να πάρουμε τις εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Δασών και από τις άλλες υπηρεσίες. Και αφορά μόνο τη μελέτη αυτό εδώ πέρα, την έγκριση μελέτης. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον στο Συμβούλιο για τον τρόπο εκτέλεσης, το επέκεινα της μελέτης δηλαδή. Σκοπός είναι να διαπλατηθεί ο δρόμος και το υλικό να χρησιμοποιηθεί, αν και εφόσον το Δήμο το συμφέρει, για το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στη Βασιλική. Τεχνικά χαρακτηριστικά περισσότερα θα σας δώσει ένας εκ των συνταχτών της μελέτης, ο Γιώργος Σκλαβενίτης, και παρακολουθούμε για την έκθεση της μελέτης. Γιώργο. Ο κύριος Σκλαβενίτης θα μιλήσει τώρα. Ναι, έχεις το λόγο, σε παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Κατηφόρης, πρόκειται για βελτίωση ενός δασικού δρόμου που ξεκινάει από την Πόντι και καταλήγει με κατεύθυνση προς την Ιρά. Έχει μήκος 2.700 μέτρα περίπου, με μέσο πλάτος τώρα αυτή τη στιγμή στα 3 μέτρα. Ένας δύσκολος δρόμος δασικός για να μπορέσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής να κινηθούν. Υπήρχε και χαρτί, σχεδόν κάθε χρόνο μας στέλνει η πυροσβεστική από το τελευταίο, είναι το 12, που ζητάει κάποιες επεμβάσεις στο δρόμο ώστε να γίνει προσβάσιμος. Οπότε με αυτή την μελέτη, υπάρχουν και μικροτομές στο γραφείο, όποιος θέλει να το δει την ζωγραφία, τα αποκτήσει στοιχεία πλάτος 5 μέτρων. Σε κάποια σημεία, ανά 200 μέτρα, θα γίνονται διαπλατύνσεις όπου βολεύει, γιατί ανεβαίνοντας στη δεξιά μεριά είναι βραχώδες το ρήγμα, όπου θα γίνει το μεγαλύτερο μέρος των σκαφών για να γλιτώσουμε τα επιχώματα που θα προέκυπταν σε αντίθετη περίπτωση. Όπως είπα, το μέσο πλάτος θα φτάσει κοντά στα 5 μέτρα. Θα βελτιωθούν λίγο και οι κλίσεις του δρόμου με κάποιες εξκαφές. Γύρω στις 43.000 θα είναι περίπου τα κυβικά των εξκαφών, όπου το μεγαλύτερο μέρος είναι τα βραχώδη, 38.000 με περίπου κυβικά. 38.000 περίπου είναι τα κυβικά, είναι τα βραχώδη. Στη μελέτη αυτή δεν έχει υπολογιστεί η μεταφορά των υλικών, διότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πού θα γίνει το ντεπό, ώστε να απολογίσουμε και μια απόσταση μεταφοράς, αν θα είναι κοντά δηλαδή στη περιοχή. Και αναφέρεται και στη μελέτη μέσα ότι τα υλικά που θα βγουν θα χρησιμοποιούν για έργα του Δήμου. Οποιοδήποτε έργο του Δήμου. Και η μελέτη αυτή, η απόφαση αυτή, θέλουμε την έκκληση της μελέτης ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε στο δασαρχείο για να μπορέσει το δασαρχείο να μας δώσει μια τελική έγκριση ώστε να μπορούμε να κάνουμε την επέμβαση. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκλαβενίτη. Ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Η μελέτη δεν έχει πάει στο δασαρχείο. Είχαμε μιλήσει με το δασαρχείο και θεωρεί απαραίτητη την έγκριση. Την πρώτη έγκριση της μελέτης από το δασαρχείο για να μπορέσει να πάρει την έγκριση.
Υπήρξε δηλαδή συνεννόηση με το δασαρχείο για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πάρουμε αυτή την έγκριση. Από το δασαρχείο. Πώς θα μας δώσει η έγκριση στο δασαρχείο, και υπήρξε μια συζήτηση δηλαδή. Είχαμε μια επαφή με τον κύριο Λαμπρή. Γιατί ο δασάρχης θεωρεί προαπαιτούμενο τη λήψη απόφαση της έγκρισης. Έχει πάει. Απλώς δεν έχει. Άλλη ερώτηση. Κυρία Σταπέτα. Στην τελευταία παράγραφο που λέει οικονομοτεχνικός έλεγχος, καταλήγει ότι η βελτίωση της υπομελέτη οδού είναι η πλέον συμφέρουσα από άποψη οικονομικότητας. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω ή να πω κάτι πάνω σε αυτό. Και απολύτως αναγκαία. Είναι απολύτως αναγκαία η μελέτη ή είναι απολύτως αναγκαία να προχωρήσει η κατασκευή της συγκεκριμένης οδού. Και αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πέρα από αυτό που αναφέρει παραπάνω, της αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής. Απολύτως αναγκαία είναι για πολλούς λόγους. Και για πυροπροστασία και για διέλευση, αστικές διελεύσεις και για τη λήψη του υλικού. Άλλη ερώτηση. Ναι, κύριος Μαργίτης. Είπε ο κύριος Κατουφόρτης για τη λήψη του υλικού. Τι θα πει αυτό? Να συμπληρώσω. Έχει σχέση με το θέμα... Χρήστο, να απαντήσει τον κύριο Μαργίτη. Σε επόμενο συμβούλιο θα μας απασχολήσει πώς θα διαθέσουμε αυτό το υλικό. Υπάρχει μια περίπτωση να το πάρει και, να το κάνει το έργο η Μαρίνα για τη Μαρίνα της Βασιλικής, χωρίς να μπει ο Δήμος σε έξοδα διαπλάτησης του δρόμου και να πληρωθεί αυτό από το έργο, χωρίς άλλη επιβάλληση του έργου. Αυτός έχει δικαίωμα να πάρει κάποια υλικά. Εντάξει, κατ' υπόδειξη του Δήμου. Εντάξει. Αυτό θα απασχολήσει το επόμενο συμβούλιο, αν αποφασίσει το συμβούλιο να κάνει μια τέτοια διάθεση. Να ξεκαθαρίσω κάτι για να γίνει απολύτως σαφές. Και αν υπάρχει παραμικρή σκιά, ο Δήμος από αυτό το προϋπολογισμό που βλέπετε, που ηρίστο εν παρόδο, θέλω να πω ότι οι τιμές που ορίστηκαν είναι με βάση το τιμολόγιο, τα τιμολόγια που ορίζει το Υπουργείο. Δεν καθορίστηκαν επειδή ήρθε του Γιώργου του Σκλαβενίδη έτσι ή του άλλου μελετητή, νομίζω ήσασταν δύο Γιώργο. Είναι σαφές ότι στο Δήμο δεν θα στοιχήσει τίποτα το έργο, δεν θα χαλάσει δηλαδή ούτε ένα ευρώ, το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για να μπαζωθεί, για να μπαζωθούν τμήματα που αφορούν το έργο του τουριστικού αγκυροβόλιου. Την υποχρέωση εκτέλεση του έργου θα την έχει η εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο του τουριστικού αγκυροβολίου και εμείς ως Δήμος θα έχουμε και ένα επιπλέον πλεονέκτημα, το γεγονός ότι θα έχουμε μεγαλύτερη διαπλάτηση του δρόμου που τώρα ουσιαστικά μόνο 4x4 κι αν μπορεί να πάει και που έτσι με αυτόν τον τρόπο επιταχύνομαι και αυτό το τελευταίο σας παρακαλώ θέλω να το κρατήσετε, γιατί κάναμε και σύσκεψη για το ζήτημα του τουριστικού αγκυροβόλιου και με τον εργολάβο για να επιταχυνθούν, είναι κι άλλοι, έχουμε ξανακάνει φυσικά, για να επιταχυνθούν στο maximum οι διαδικασίες και να υπάρχει η απορροφητικότητα που απαιτείται, ούτως ώστε στο τέλος του 2015 να έχουν προσεγγίσει το 50% της απορροφητικότητας. Είναι κομβικό αυτό το έργο, γιατί πέρα από τα όποια μπάζα, από τα όποια αδρανή φέρει από τον αστακό, γιατί και από εκεί θα φέρει ο εργολάβος, απαιτείται να πάρει και τα συγκεκριμένα, γιατί έτσι εκτός των άλλων θα έχουμε και επιτάχυνση του έργου λόγω μείωσης των αποστάσεων. Και φυσικά αναλαμβάνει ο εργολάβος, επαναλαμβάνω, την εκτέλεση του έργου χωρίς ο Δήμος να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ. Άλλη ερώτηση. Ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι, ο προϋπολογισμός αυτός που είναι με βάση, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, τα τιμολόγια της τιμές του Υπουργείου. Εάν ήταν αυτοδύναμη εργολαβία θα έπαιρνε κάποια έκπτωση, ας πούμε. Έτσι, 20-25% δεν ξέρω τι. Εν προκειμένου τα 170 χιλιάρικα, τι ρόλο παίζουν, συμπληφίζονται, κοστολογούνται...